πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν έχει νόημα η Ρωσία και η Ουκρανία να μην κάθονται μαζί για να επεξεργαστούν μια κάποιο είδους συμφωνία. Αν δεν το κάνουν σύντομα, δεν θα μείνει τίποτα άλλο εκτός από θάνατος, καταστροφή και σφαγή. Σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της ΗΠΑ της Αρμοστίας, έως τις 18 Απριλίου, τουλάχιστον 2.072 Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί και 2.818 έχουν τραυματιστεί από τότε που έχει ξεκινήσει η Ουκρανική κρίση, η οποία έχει δημιουργήσει ήδη πάρα πολλά προβλήματα. «Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει, αλλά έγινε», πρόσθεσε ο Τραμπ και συνέχισε. «Η λύση δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο καλή όσο θα ήταν πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει λύση και θα πρέπει να καταλάβουμε τώρα, όχι αργότερα όταν θα έχουμε τραγικές απώλειες».